του τρίτου θέματος. Να μην γίνεται φασαρία για να μπορούμε να ακουγόμαστε και έξω και να γίνει κατανοητό ό,τι πούμε, να ζητάμε το λόγο πριν μιλήσουμε και να μην διακόπτει ο ένας τον άλλο, για να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα εν λόγω Παρασκιού Γουνίων Πάρο Άγιος Μινάς για την ανάκληση της υπαριθμών 109-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγητής του θέματος του Δήματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να κατάλαβε το σώμα ότι είμαι εισηγητής του θέματος και δεν είμαι εισηγητής της ανάκλησης. Γιατί κάποιοι φίλοι, αγαπητοί, διαβάζοντας το θέμα, ίσως μπερδευτούν. Λοιπόν, είμαι εισηγητής του θέματος ως όφυλα και ως όφυλα μου ως Δημοτικό Συμβούλιο να εξετάσουμε το θέμα ενός λόγου, το θέμα της κοινωνίας, όποιο για να είναι αυτό, και μάλιστα με μία μικρή καθυστέρηση, όταν το πρώτο έγγραφο ήρθε 3 δεκάτου και το δεύτερο ήρθε 18 δεκάτου. Άρα λοιπόν, εμείς οφείλουμε άμεσα να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει του νόμου, βάσει του κώδικα, για να είμαστε μέσα στην δυνατότητα, τη νομική δυνατότητα μας δίνουμε. Αυτή τη στιγμή αυτό εξετάζουμε. Έχουμε την νομική συμβουλή από το νομικό σύμβουλο του Δήμου και την παρουσία του, ο οποίος θα μας βοηθήσει σε αυτό. Μπορεί, αν θέλετε, μπορεί να έρθει ο σύλλογος του Αγίου Μινά να μας πει το αίτημά του και να γίνει η κουβέντα επί αυτού. Ο εκπρόσωπος του Συλλόγου, παρακαλώ, περνάτε μία συνάδελφη κάποια θέση, να ελευθερώσουμε λίγο για να... Έλα. Θέλω να κάτσετε στο μικρόφωνο να πείτε το όνομά σας και να ξεκινήσετε την τοποθέτησή σας. Κυριακή Αθανασία, είμαι η πρόεδρος του Συλλόγου. Κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Εκεί βρήκαν οι άνθρωποι χωράφι, εκεί το χτίσανε. Ο Δήμος όμως δεν είχε καμία απόφαση συλλογικού ή ατομικού του οργάνου η οποία να υποδεικνύει τη συγκεκριμένη θέση. Να διευκρινίσω λίγο κάτι. Η χωροθέτηση ενός καταφυγίου ή οτιδήποτε άλλο προβλέπεται από κάτι που έχει ψηφίσει ο Δήμος, από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Όταν λοιπόν ο Δήμος δεν πληρώνει το συγκεκριμένο, δεν χωροθετεί, δεν αδειοδοτεί, δεν γνωμοδοτεί, όταν δεν το κάνει εκείνος. Η κυρία Ελευθερία δεν κάνει μια ερώτηση. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι από ό,τι άκουσα τον κύριο Κουφλή, η απόφαση 109 του 2018 δεν είχε μέσα το σύνολο των προτάσεων του Συλλόγου. Η απόφαση που έχω εγώ μπροστά μου, υπογεγραμμένη και αντίγραφο της οποίας μας έχει σταλεί επίσημα, έχει τα πάντα μέσα. Μήπως δεν σας έδωσαν πλήρες αντίγραφο, γιατί εδώ είναι πολλές οι σελίδες. Είναι 6 σελίδες και από ό,τι είδα, έχετε μόνο δύο. Είναι, κοιτάξτε, τι γίνεται, έχει πλήρη περιγραφή των εργασιών, τα πάντα που θέλαμε. Άρα, η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει έρθει για το σύνολο των ετοιμάτων. Και αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Δεύτερον, αναφερόμενοι στη χωροθέτηση, επειδή εμείς πάντα προχωρήσαμε στη συνεργασία με το Δήμο, ποτέ δεν κάναμε του κεφαλιού μας, ποτέ δεν αυτονομηθήκαμε και μπορώ αργότερα να περιγράψω πολλά περισσότερα πράγματα στην πορεία της απόψινής συζήτησης. Από τα πρώτα έγγραφα που εξασφαλίσαμε ήταν η άδεια από την πολεοδομία που ορίζει το χώρο κατάλληλο για χώρο καταφυγίου, για κατασκευή καταφυγίου. Θεωρεί την περιοχή αγροκτηνοτροφική και επιτρέπει την κατασκευή καταφυγίου. Αυτός ήταν ο χώρος χρήσης γης και ήταν από τα πρώτα έγγραφα μαζί με την άδεια της δασικής που εξασφαλίσαμε για να προχωρήσουμε. Αλλιώς δεν θα έχουμε κάνει κανένα βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Πώς την εξασφαλίσατε? Να κάνουμε, γιατί θέλουν πωλήσει. Πώς την εξασφαλίσατε αυτή την άδεια, κυρία Ελευθεριάδου? Στη συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου. Ναι. Κύριε Λεωτή.
Θα βρω και την πρόεδρο του Συλλόγου κάποια στιγμή τον Οκτώβριο πριν να γυρίσω πίσω, αλλά δεν καταφέραμε να συναντηθούμε να της εξηγήσω μερικά πράγματα. Βρήκα κάποια άλλα άτομα από το Σύλλογο και μιλήσαμε και τους εξήγησα τι πρόκειται να κάνουμε, ότι δεν θα υπάρχει όχληση, ότι θα είναι σε ευρωπαϊκά δεδομένα, ότι θα υπάρχουν διπλές και τριπλές περιφράξεις, ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στην περιοχή. Τα εξήγησα όλα αυτά και τα είχαμε πει. Αν τα λάβατε υπόψη σας, εσάς πριν και αγοράσετε το ακίνητο, αυτό εννοώ. Αν λάβατε υπόψη σας την αντίδραση του Συλλόγου και των κατοίκων της περιοχής πριν κάνετε στην αγορά. Ήταν μια συζήτηση, ναι, τη λάβαμε υπόψη μας. Παράλληλα όμως, όταν ψάχναμε για 4 ολόκληρα χρόνια, χτενίσαμε όλη την Πάρο και δεν υπήρχε ένα ακίνητο που να μας κάνει. Είχαμε πάει Άσπρο χωριό, εκεί Λαγκάδ, Νάουσα, πίσω στον ΑΒ, Χειρόλακα, Βουνά Τρυπητή, Άγιο Χαράλαβο, Λατομία Ρίγα, Κομαντερή, Βιολογικό, Σκοπευτήριο, Καμάρε, κοντά σε ανεμογεννήτριε. Είχαμε βρει μεσίτε, μα δείχνανε οικόπεδα, μεταξύ των οποίων και εσεί. Δεν βρίσκαμε πουθενά τίποτα. Πήγα εγώ μια μέρα και κάθισα στην ΕΤΑΒ στην Αθήνα, είναι η εταιρεία που κάνει την διαχείριση ακινήτων του δημοσίου. Έχω και όλα τα έγγραφα μαζί μου. Λοιπόν, κάτσαμε εκεί και είδαμε 80% είναι δασικά, 10% αιγιαλή, 10% οικισμοί. Δεν υπήρχε τίποτα. Τα εξετρήσαμε λοιπόν όλα. Όταν ήρθε σε συνεργασία πάντα, έτσι το επαναλαμβάνω, με τις υπηρεσίες του Δήμου, με τους μηχανικούς του Δήμου, πάντα πηγαίναμε μαζί από κοινού και τα βλέπαμε όλα. Έτσι έγινε και με αυτό το συγκεκριμένο οικόπεδο. Όταν λοιπόν είδαμε ότι είμαστε μέσα στα πλαίσια του νόμου, δεν υπάρχει θέμα χρήση. Να μην δώσουμε τη δυνατότητα. Βεβαίως. Αλλά όμως θα πρέπει να κάνετε εισήγηση. Και το είπαμε αυτό. Και σας είπα ότι δεν θα κάνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μετά την 109 και μετά την διαδικασία αγοράς του συγκεκριμένου ακινήτου, θέλω να μου πείτε εάν για τη διαδικασία της αγοράς του είχατε συνδρομή δημοτικών υπηρεσιών ή μετά την αγορά του οικοπαίδου είχατε συνδρομή δημοτικών υπηρεσιών ή παροχή οποιασδήποτε βοήθεια. Είχαμε άψογη συνεργασία με το Δήμο και το Δήμαρχο. Μας βοήθησαν στα πλαίσια του δυνατού και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, όπως λέει, και βάσει αυτής προχωρήσαμε. Το πρόβλημα που προανέφεραν, που το έθεσα, ειλικρινά σας λέω, δεν θυμάμαι αν το είχα θέσει, δεν έχω τα πρακτικά. Δεν το θυμάμαι εγώ να είχα θέσει τέτοιο θέμα με πρόβλημα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ απλό, ήταν τυπικό στα χαρτιά, λύθηκε αμέσως. Αυτό λοιπόν δεν έχει τοποθετηθεί σαν πρόβλημα, όπως είπε ο κ. Ζηματός. Όμως, αυτό που εγώ θέλω να επιμείνω και να μείνω είναι να μας πει η πρόεδρος του Συλλόγου Μαραθείων ποιος είναι ο λόγος, ο πραγματικός ο λόγος που ζητάει την ανάκληση αυτής απόφασης. Αυτό θέλω να ξέρω. Ο κ. Μαλινδρέτος. Εγώ θέλω να επανέλθω στην καθόλου αγαπητή κυρία Ελευθεριάδου. Διότι εγώ ήμουν αυτός που με στόμφο και ιδιαίτερα δυνατό γύρισα και είπα στους αγαπητούς δημότες του Μαραθείου, γιατί είχε ξεφύγει και εκεί η συζήτηση και πήγαμε στον τόπο που θα γίνει, τη στιγμή που είπατε, μην το, προηγουμένως σας είπε ο Δήμαρχος και κάνατε ότι δεν το θυμάστε. Είπατε ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα και δεν θα αγοράσετε το αγροτεμάχιο στο Μαράθι. Και γύρισα τότε εγώ και είπα στους μαραθιώτες τι καθόσαστε. Δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει στα πρακτικά γραμμένο στη σελίδα 94. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω την κυρία Ελευθεριάδου, αν μετά, και θα ξέρετε ότι είμαι από τους φιλόσοφους της Πάρου, το ξέρετε και εσείς, το ξέρουν και όλοι. Έχω 4 γάτες και 5 σκύλους. Μην ξεχνάτε όμως επιλεκτικά αυτά που έχετε ήδη πει. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, είπατε ή δεν είπατε, είναι γραμμένο, οπότε θα να πείτε όχι. Να το θυμίσω λοιπόν, είπατε ή δεν είπατε, ότι υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα στο ελόγω αγροτεμάχιο και δεν θα προβούμε στην αγορά. Τώρα, αν εκ των υστέρων εσείς διευθετήσατε το θέμα, είναι καινούργια εξέλιξη. Είναι καινούργια εξέλιξη.
Ευχαριστώ. Μπορείτε να βοηθήσετε σε λεσό παγκέσια. Δεν έχω πρακτικά. Θα μπορούσα να το δούμε που αυτό αναφέρεται, παρακαλώ. Δεν το θυμάται, κυρία Φεριάδου, παλίτερα το σήμερα. Παρακαλώ, μια διευκρίνηση, κύριε Μαλιντρέτο, πείτε στο σώμα πού είναι αυτό που ρωτάει ο κύριος. Είναι στη σελίδα 94. Πού. Πού. Πολλαφού μαγνητοφωνημένο πρακτικών. Ναι, σε ποιο σημείο. Αυτό που είπατε εσείς. Μαλιντρέτος, μάλιστα. Το θέμα είναι το ίδιο. Εγώ τι είπα. Αρνείστε ό,τι είπατε. Όχι, δεν αρνούμε, δεν θυμάμαι. Δεν είναι κανείς πραγματικά, κύριε Μαλιντρέτο. Υπάρχει στα πρακτικά, κύριε Μαλιντρέτο. Αναφέρατε ότι θα το βρούμε. Θα το βρούμε. Ο κύριος Ρούσος. Ο κύριος Παντελής. Κυρία Πρόεδρε, εδώ πέρα, σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει, δεν θέλω να θυμάστε, που ήταν και όλοι κάτι του Μαραθίου, είπατε τέλος στο Μαραθί. Δεν το είπα, εγώ ο Δήμαρχος το είπε. Το είπε ο Δήμαρχος. Εγώ δεν είπα τέλος. Δεν το είπε ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος. Εγώ είπα τη λέξη ότι οι άντρες που είναι ιδιώτες και τα αγοράσουνε, θα το αγοράσουμε. Θυμάμαι πολύ καλά. Δεν είπα, να τα δείτε στα πρακτικά παρακαλώ. Θυμάμαι πολύ καλά που είπατε. Με συγχωρείτε, δεν θυμάστε. Το Μαράθι το έχουμε ξεχάσει. Παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, το Μαράθι δεν πρέπει να γίνει. Διότι εκεί είναι ο υδροφόρος ορίζοντας. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, έχει περάσει από όλες τις υπηρεσίες. Δεν υπάρχει να έχει περάσει από τις υπηρεσίες, διότι το δασικό το πήρασε σε ένα μήνα και κάνει 2-3 χρόνια να βγει. Η υπηρεσία του Δήμου βοήθησε και το πήραμε γρήγορα. Η υπηρεσία του Δήμου και το πήραμε πολύ γρήγορα. Να κάνει. Παρακαλώ, κύριε Ρούσο. Κύριε Ρούσο, κύριε Ρούσο, κύριε Ελευθεριάδου, μισό λεπτό, δεν κάνουμε διάλογο. Να βρεθούμε, δεν κάνουμε διάλογο. Να βρείτε μέσα. Θα ρωτήσετε. Το έχω αγοράσει τώρα, πια θα γίνει συμβόλαια. Τι πάντως δεν πρόκειται να γίνει. Παρακαλώ, δεν είπα εγώ τρόπο. Παρακαλώ, 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 παρακαλώ. Λοιπόν, θα ψάξω τα πρακτικά, αλλά επειδή σε μερικά σημεία έχει μη, α, το έχετε βρει κύριε Κεφάλα. Βοηθήστε μας. Ναι. Παρακαλώ, πείτε τη σελίδα. Όχι, μισό λεπτό για να διευκρινιστεί. Δεν είναι θέμα. Πείτε, κύριε. Θα πει. Πείτε τη σελίδα, κύριε Κεφάλα. Το επικαλείται ο Μαλιντρέτος, χωρίς να υπάρχει πουθενά στα αποφασιστικά του κοινωνικού. Γιατί, κύριε Ροκονίδα. Γιατί, αφήστε να διαβάσω το σκεφτά. Είπε ο κύριος Κεφάλας ότι το έχει. Παρακαλώ, κύριε Μαλιντρέτο, παρακαλώ, κύριε Ροκονίδα, ναι, αλλά έτσι θα με υποχρεώσετε να πάω στη συζήτηση καθαρά στο θέμα και να μην γίνει καμία άλλη συζήτηση. Να το διαβάσω το κείμενο για να συζητήσουμε. Σας έχω δει, κύριε Βολιατζή. Είναι μικρή παράγραφος. Ναι, το έχετε βρει. Είναι αυτό που λέτε και εσείς, κύριε Κεφαλά. Αν λένε, εγώ στο διότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επηρεάσει και δεν μπορεί να τοποθετηθεί και δεν μπορεί να παρεμποδίσει το χώρο που ένας ιδιώτης θα φτιάξει ένα τέτοιο καταφύγιο. Είναι απλά τα πράγματα. Με συνέπεια λοιπόν, να έχουμε μία συζήτηση εδώ πέρα που ό,τι και να πείτε δεν θα επηρεάσει την απόφαση του οποιοδήποτε ιδιώτη μεταξύ των οποίων και του συλλόγου να κάνει το καταφύγιο του εκεί που θέλει. Έτσι. Η απόφαση τώρα για περαιτέρω. Κύριε Δήμαρχε. Η απόφαση που λάβατε για περαιτέρω βοήθεια σε ουσιαστικό και άτυπο επίπεδο, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να το χτίσουμε μαζί, αυτό το διευκρινίσαμε. Έτσι, ως προς αφήσουν, όταν θα κτιστεί, βεβαίως, γίνεται μια σύμβαση, τότε βεβαίως και σαφώς, είναι δημοτικό. Κύριε Ροκονίδα, εφόσον, μισό λεπτό, αυτή τη στιγμή είναι υποχρέωση του Δήμου να περιθάλπει τα ζώα αυτά. Μπράβο, δεν το κάνει. Δημιουργεί λοιπόν ο ιδιώτης στο καταφύγιο. Ο Δήμος συνδράμει, είναι δυνητική η συνδρομή του ή είναι υποχρεωτική. Στη δημιουργία ή στη λειτουργία. Στη λειτουργία. Στη λειτουργία. Εφόσον εκπληρώνει σκοπούς του Δήμου, είναι προφανές
ότι είναι υποχρεωμένος ο Δήμος εφόσον. Άρα λοιπόν. Κύριε Ροκονιδά. Ναι, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Θέλω να σας δώσω και εγώ μια άλλη απάντηση σε αυτό που ρωτήσατε. Θέλετε να την ακούσετε. Εγώ τον έχετε εδώ για να δώσει όμως νομική. Ναι, αλλά θέλετε εκτός από την νομική ουσιαστική. Θέλετε. Θέλω να ξεκάθαρη απάντηση. Μια ξεκάθαρη. Ωραία, θα σας δώσω πολύ λίγο. Κυρία Ελευθεριάδη, δεν θα μου κάνει τις συστάσεις για το πώς θα διαχειριστώ. Έχω τη δυνατότητα λοιπόν. Έχω τη δυνατότητα να απαντήσω κι εγώ. Να ρωτήσω μάλλον εγώ τον κύριο Φιφλή, σαν τον κουρότσι του κ. Ροκονίδα, για να τον βοηθήσω να απαντήσει καλύτερα. Να ολοκληρώσω εγώ. Πείτε. Ολοκληρώνω εγώ. Αν τη στιγμή, ως προς το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εγώ εξ αρχής είπα ότι στη δημιουργία ενός καταβυγίου ιδιωτών δεν μπορούμε να συντράμουμε. Συμφωνώ. Ακολούθως, εφόσον αυτό δημιουργηθεί, αδειοδοτηθεί, πιστοποιηθεί, ωραία, με αυστηρούς όρους όπως ξέρει ο κτηνίατρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ναι, ναι. Και εφόσον ο Δήμος δεν έχει δημιουργήσει το δικό του, είναι προγραμμένος, προφανές είναι ότι θα πρέπει να συνεργαστεί με το συγκεκριμένο ιδιώτη ή σύλλογο, ούτως ώστε να εκπληρώνει τον σκοπό του. Δεν έχει. Να κάνω εγώ λοιπόν τώρα μια άλλη ερώτηση για να απαντήσετε πάνω στο ίδιο. Είναι υποχρεωμένος να συνεργαστεί με το σύλλογο εφόσον εκείνος δεν έχει δημιουργήσει δικό του και δεν έχει. Μα το είπε. Ναι. Ακούω πολύ καλά, κύριε Ροκονίδα. Ακούω πολύ καλά, απλώς πρέπει να ακουστεί. Κύριε Παλιούπλη, έχουν ζητήσει πάρα πολύ τον λόγο. Είναι η κυρία Καλλιώτη, ο κύριος Δημήτρης. Θα σας απαντήσει και ο Δήμαρχος. Δεν πήρα απάντηση από τον Κώστα. Κύριε Παλιούπλη, η δική σου εισήγηση, η δική σου γνώμη για αυτή την απόφαση είναι να ανακληθεί ή μη. Είτε ανακληθεί, είτε δεν ανακληθεί, δεν επηρεάζει τίποτα. Το είπα από αυτά. Παρακαλώ. Το είπα. Εγώ δεν ρωτήσω τον κύριο Δήμαρχο. Μισό λεπτό. Να απαντήσει. Κύριε Ελευθεριάδο, να απαντήσει τον κύριο Μανόπλου. Όπως είπε ο κύριος Μανόπλου, είχαμε τη δυνατότητα μόλις αυτές τις αναμορφώσεις να βάλουμε ένα ποσό ώστε να μπορούμε να πούμε ένα ποσό να δημιουργήσουμε ένα κωδικό και να πούμε αυτός ο κωδικός θα γίνει για την κατασκευή του συγκεκριμένου καταφυγίου. Δεν το κάναμε γιατί απλούστατα προσκλούσαμε στο θέμα των αρμοδιοτήτων. Το οποίο δεν έχουμε. Άρα λοιπόν εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε. Κυρία Χαλιώτη, συγγνώμη, κυρία Κάγκαρη. Ναι, τον έχω δει. Απλώς πρέπει να μιλήσουν πρώτα οι δημοτικοί σύμβουλοι να ρωτήσουν και γι' αυτό. Κυρία Κάγκαρη, πείτε. Εμένα συγχωρέστε με, αλλά δεν ήμουν σε εκείνο το δημοτικό συμβούλιο και όταν διαβάζω την απόφαση, πραγματικά είμαι μπερδεμένη. Δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εδώ λέει ο σύλλογός μας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου να προχωρήσει άμεσα στην εξέβρεση, είναι στην εισήγηση. Στην εισήγηση του Δημάρχου αυτό. Ενός κατάλληλου για το σκοπό αυτού χώρου, ο οποίος να διαθέτει τουλάχιστον τις πιο κάτω απαραίτητες προδιαγραφές. Να βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρα από κατοικίες, όπως προβλέπει ο νόμος, να βρίσκεται σε αγροτική περιοχή. Σε αγροτική περιοχή όμως...